Γεια σας φίλοι μου, άλλο ένα podcast μόλις δημοσιεύτηκε. Σαν έκτακτη είδηση έσκασε ότι κλείνουν οι ιστότοποι της Google. Μη σκάτε όμως, γι' αυτό είμαι εδώ, γι' αυτό με ακολουθείτε, γιατί θα σας δώσω λύσεις για το τι πρέπει να κάνετε από εδώ και πέρα. Ένα ωραιότατο mail έσκασε σε όλους τους φίλους που είχαν δημιουργήσει μία ιστοσελίδα από εργαλείο της Google, το οποίο συνδεόταν με το εταιρικό προφίλ, ότι θα πενεργοποιηθεί στις 1 Μαρτίου. Πάμε να δούμε ακριβώς όμως τι λέει η ανακοίνωση. Οι ιστότοποι που έχουν δημιουργηθεί με εταιρικά προφίλ Google θα απενεργοποιηθούν σύντομα και συγκεκριμένα από τις 1 Μαρτίου του 2024. Ωστόσο, μην ανησυχείτε, οι πελάτες θα ανακατευθύνονται στο εταιρικό προφίλ σας όταν επισκέπτονται τους σχετικούς σας ιστότοπους. Εντάξει, μας καθησύχασε τώρα η Google, θα έχει ανακατεύθυνση. Για όσους δεν γνωρίζετε, ανακατεύθυνση σημαίνει ότι θα πατάνε το link το οποίο έχετε στην ιστοσελίδα σας, σε αυτή την προσωρινή πλέον ιστοσελίδα, και αντί να πηγαίνουν στην ιστοσελίδα σας, θα πηγαίνουν στο εταιρικό σας προφίλ, το οποίο είναι καταχωρημένο στους χάρτες της Google. Βέβαια, αν διαβάσετε προσεκτικά την ανακοίνωση, λέει κάπου κάπου εκεί στο τέλος ότι η ανακατεύθυνση θα λειτουργεί έως τις 10 Ιουνίου 2024. Μετά από αυτό το διάστημα θα εμφανίζεται ως μη διαθέσιμη η ιστοσελίδα σας. Όσοι από εσάς λοιπόν χρησιμοποίησατε στο παρελθόν μια εντελώ δωρεάν λειτουργία και τη δημιουργία ιστοσελίδα από την Google, ξέρω πόσο πολύ σας βόλεψε, μην ανησυχείτε. Ήτανε και free άλλωστε. Και το ακόμα καλύτερο δεν ήταν αυτό, είναι ότι απλά πατούσατε ένα κουμπάκι και γινόταν αυτοματοποιημένα από τις πληροφορίες που υπάρχουν στο εταιρικό προφίλ σας. Τόση ευκολία! Αλλά φίλοι μου, λυπάμαι. Μόλις την πατήσατε. <χει> Πλάκα κάνω. Απλά να ξέρετε ότι αυτή η ιστοσελίδα σας θα κλείσει σύντομα. Η λειτουργία θα αποσυρθεί στους επόμενους μήνες και δεν θα υποστηρίζετε πλέον. Γι' αυτό τουλάχιστον φροντίστε να διατηρείτε ενημερωμένο το εταιρικό σας προφίλ. Τώρα μεταξύ μα, μικρό το κακό. Σα έδινε μια στατική σελίδα πολύ περιορισμένων δυνατοτήτων. Ε! Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την επαγγελματική καταχώρησή σας στο Google. Που τώρα που το σκέφτομαι και το Google My Business έχει μεταφερθεί πλέον στους χάρτες. Σαν πολλές συγχωνεύσεις να γίνονται. Περνάει η κρίση η Google, λέτε. Πάμε τώρα να δούμε λίγο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το εταιρικό προφίλ το οποίο μας δίνει η Google. Στο εταιρικό σας προφίλ μπορείτε να προβάλλετε παρόμοιες πληροφορίες όπως αυτές που είχατε στην ιστοσελίδα σας. Ξεκινώντας πάντα από τα βασικά, να προσθέσετε τρόπους επικοινωνίας, τηλέφωνο, mail, καθώς και συνδέσμους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έτσι ώστε οι πελάτες σας να μπορούν και από εκεί να επικοινωνήσουν μαζί σας, να μάθουν περισσότερα για εσάς, τη δουλειά σας, τις υπηρεσίες σας και να δημιουργήσετε έτσι να ενισχύσετε αυτές τις κοινότητές σας. Πριν δεν το είχε, το τελευταίο διάστημα έχει επιτρέψει να προσθέσουμε και κοινωνικά Δίκτυα. Το τελευταίο μεγάλο διάστημα να προσθέσω. Επίση, μπορείτε να προσθέσετε φωτογραφίε ή βίντεο από την εταιρεία, τα προϊόντα ή τι υπηρεσίε σα και να τα αναδείξετε με αυτόν τον τρόπο. Μπορείτε να προσθέσετε φωτογραφίε οι οποίε αφορούν εσωτερικά την επιχείρησή σα, εξωτερικά για να μπορούν να τη βρουν, ε, τι υπηρεσίε σα για να αναγνωρίσουν τι προσφέρετε, τα προϊόντα σα. Είναι όλα καταχωρημένα στο σωστό πεδίο, έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτα από τον χρήστη τι βλέπει και τι είναι αυτό που βλέπει. Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορείτε εδώ και πολύ 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 καιρό να κάνετε αναρτήσεις και στο Google Business. Και εννοείται ότι τώρα είναι ακόμα πιο απαραίτητο. Μην το αμελείτε σας παρακαλώ. Υπάρχουν τόσα εταιρικά προφίλ τα οποία βλέπω ότι δεν ενημερώνονται. Κρίμα είναι. Λειτουργεί υπέρ σας να το κάνετε. Με ενεργή ροή αναρτήσεων η Google αντιλαμβάνεται ότι είσαστε μια ενεργή τοποθεσία και σας δείχνει πιο ψηλά. Φανταστείτε όταν σα αναζητήσουν να σα δείχνει Google, θα σα φέρνει περισσότερε προβολέ, θα σα δείχνει πιο ψηλά. Ακούστε με τι σα λέω, μην το αμελείτε, σα παρακαλώ πολύ. Τώρα που θα λήξει ο σύνδεσμό σα, βέβαια, και θέλετε να προσθέσετε ένα νέο σύνδεσμο ω ιστοσελίδα, μπορείτε να βάλετε κάποιο ενεργό social που έχετε. Το ξαναλέω, ενεργό social. Γιατί αν είναι έναν ενεργό, δεν υπάρχει λόγο να το προσθέσετε ή διαφορετικά μπορείτε να συνδέσετε με έναν διαφορετικό ιστότοπο που ίσως δημιουργήσετε μόνο σας. Υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες εύκολες σε χρήση όπου μπορούν να σας βοηθήσουν, όπου μπορούν να σας δώσουν εργαλεία για να δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα, μια στατική ιστοσελίδα όπως ακριβώς είχατε μέχρι σήμερα. Όπως είναι το Wix, το Shopify, το WordPress και πολλές πολλές άλλες ακόμα. Λύσεις πάντα υπάρχουν. Απλά αν ζορίζεστε να τις βρείτε τότε ρωτήστε έναν ειδικό ή κάντε εγγραφή στο κανάλι μου γιατί να, είμαι εδώ για να σας δίνω τέτοιου είδους λύσεις και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο σας ήταν, ήμουν, είμαι και θα είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης, Digital Media Strategist και Content Creator. Μπορείτε να με ανταμείψετε με την εγγραφή σας όπως ήδη προείπα στο κανάλι μου, μπορείτε να με βρείτε σε οποιοδήποτε social media επιθυμείτε, παντού υπάρχει άλλωστε ένας Μάρκος. Κάθε like, dislike, σχόλιο, κοινοποίηση ή μήνυμα είναι ευπρόσδεκτο. Καλή συνέχεια!